Ξεκινάμε σήμερα εδώ ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κρητική διατροφή και αριστεία στη φιλοξενία». Γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και τον εκπαιδευτικό οργανισμό Πλοηγό. Εκπαιδευόμενοι θα είναι σεφ, ασημάγειρες και ζαχαροπλάστες για αρχή και έπειτα θα το επεκτείνουμε και σε όλα τα στελέχη που εργάζονται στους χώρους μαζικής εστίασης, όπου μετά από αξιολόγηση θα έχει και πιστοποίηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, η ανάδειξη κρητικής διατροφής, αλλά και η διάδοση του κρητικού διατροφικού πολιτισμού. Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε με περαιτέρω γνώσεις τους ανθρώπους κλειδιά που ασχολούνται με τους χώρους μαζικής εστίασης για τη διατροφική αξία των προϊόντων, την πολιτισμική τους αφετηρία και όλα αυτά να τα μετατρέψουμε ως μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες μας. Η κρητική διατροφή, ο κρητικός διατροφικός πολιτισμός, είναι ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας, μαζί με τη φιλοξενία, το φιλότιμο, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και όλα αυτά μπορούν να αποτελούν μια ποιοτική επιλογή που θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση. Εμείς ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας συμμετέχουμε στο κομμάτι εκπαίδευσης υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Βλέπετε ότι πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρητικών προϊόντων προέχει και η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων και ως Διεύθυνση συμμετέχουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά σε αυτή την εκπαίδευση των εργαζομένων στην εστίαση. Μωυσής Νεκθάριος, πρόεδρος Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών του Ηρακλείου. Είπα το όνομα, δεν χρειάζεται ξαναπρόεδρο. Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τους φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν εκπονήσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να εκπαιδεύσουμε τους συναδέλφους στον χώρο της εστίασης, της μαζικής εστίασης και όχι μόνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ενέργεια από την Περιφέρεια Κρήτης για να εκπαιδεύσουμε τους εργαζόμενους ώστε να χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε στην ανάδειξη της κρητικής γαστρονομίας, αλλά συγχρόνως θα βοηθήσουμε και τους κρητικούς παραγωγούς. Σήμερα είμαστε εδώ για να ενημερωθούμε σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπου η αγροδιατροφική της Περιφέρειας Κρήτης θέλησε να εντάξει και να προσπαθήσει να επιμορφώσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που εμπλέκονται έμεσα και άμεσα με τον κλάδο της εστίασης και όχι μόνο, και το ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όπου παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και εμείς από την πλευρά της εστίασης θα στηρίξουμε όλο αυτό το εγχείρημα, αναδεικνύοντας και προωθώντας τόσο τα κρητικά προϊόντα και στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς μας.